Είναι Κυριακή 5 Φεβρουαρίου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχουν ξεκινήσει οι ειδήσεις από τη Δέλτα Τηλεόραση. Μαζί θα δούμε το δελτίο και αυτό το βράδυ. Θα δούμε αρχικά τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους και αμέσως μετά όλες οι ειδήσεις αναλυτικά. Οδηγία του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου. Προσοχή στους ψευτογιατρούς. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου στη Δέλτα Τηλεόραση. Η ίδρυση ξενόγλωσσων τμήματων στις σχολές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης ζητούν οι επαγγελματίες της Ορεστιάδας. Περιβαλλοντολογικό σταθμός παρατήρησης ποιότητας αέρα τοποθετήθηκε στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Οδηγίες σε πολίτες ασθενείς για την αποφυγή ψευτογιατρών δίνει ο Ιατρικός Σύλλογος του Εύρου. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, δείτε τι λέει στη Δέλτα Τηλεόραση ο πρόεδρος Χρήστος Χατζηπαπάς. Με αφορμή την πρόσφατη υπόθεση του ψευτογιατρού που εξαπατούσε ασθενείς χρησιμοποιώντας δήθεν πρωτοποριακές μεθόδους, ο Ιατρικός Σύλλογος Εύρου εφιστά την προσοχή των πολιτών όταν προσέρχονται σε ιδιωτικούς φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προκειμένου να μην πέφτουν θύματα εξαπάτησης. Λόγω των ημερών και των περιστατικών που εμφανίστηκαν στον Πανελλήνιο για τις περιπτώσεις αυτές ψευτογιατρών, είμαστε αναγκασμένοι κι εμείς ως Ιατρικός Σύλλογος Εύρου να προστατέψουμε, όπως είναι και καθήκον μας, τους συμπολίτες μας από τέτοιες κακόβουλες πρακτικές. Κυρίως αυτά τα υφίστανται άτομα που είναι σε απόγνωση λόγω μη έβρεσης σωστής θεραπείας ή λόγω αργής θεραπείας ή λόγω ενιάτων νοσημάτων, καταφεύγουν σε τέτοιες πρακτικές που είναι αμφισβητούμενες βέβαια και επικίνδυνες για την υγεία τους, με την ελπίδα ότι θα βρούνε κάποια άκρη, κάποια λύση στο πρόβλημα της υγείας τους. Ο Ιατρικός Σύλλογος Εύρου έχει Επιτροπή Ελέγχου Ιατρείων, η οποία συνεχώς ελέγχει κάθε νέο ιατρείο που θα ανοίξει στο νομό, κυρίως αφορά τους ελευθεροεπαγγελματίες αυτή η δραστηριότητα, αλλά και στο site του Συλλόγου για όσους έχουν εξοικείωση με το ίντερνετ μπορούν να ανατρέξουν και να επιβεβαιώσουν όντως ότι ένας γιατρός που θα επισκεφτούν ή θα τους επισκεφτεί στο σπίτι τους είναι όντως πιστοποιημένος και εγγεγραμμένος στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου. Οι πολίτες θα πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι τα ιατρία εργαστήρια που επισκέπτονται διαθέτουν την απαιτούμενη βεβαίωση λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου, καθώς επίσης και την ειδική πινακίδα νόμιμο ιατρείο σε εμφανές σημείο, διότι με αυτόν τον τρόπο προκύπτει η σύνομη λειτουργία τους. Παράλληλα, οι πολίτες μπορούν και στην ιστοσελίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου να εντοπίσουν όποιον από τους πιστοποιημένους και με άδεια άσκησης επαγγέλματος ιατρούς της χώρας επιθυμούν στο πεδίο Εθνικό Μητρό Ιατρών. Ευτυχώς μέχρι στιγμής όχι μόνο δεν έχουμε ελέγξει, διαπιστώσει τέτοια, αλλά ούτε και κάποιες καταγγελίες ή τέλος πάντων ψήθυροι έχουν ακουστεί για δράση τέτοιων ανθρώπων εδώ στο νομό Εύρο. Οι συμπολίτες μας θα πρέπει σε κάθε ιατρείο που επισκέπτονται να προσπαθούν να επιβεβαιώσουν ότι υπάρχει αυτή η πινακίδα που εκδίδει ο Ιατρικός Σύλλογος Εύρου εφόσον έχει ελέγξει τον γιατρό σε όλα του τα πτυχία, τις βεβαιώσεις και τις άδειες λειτουργίας, ότι υπάρχει σε εμφανές σημείο στο ιατρείο του. Στην ανάγκη να στηριχθούν βάσει συγκεκριμένου σχεδίου οι επιχειρήσεις της περιοχής που πλήττονται από τη διασυνορικότητα με τη Βουλγαρία λόγω του φθηνότερου κόστους διαβίωσης, επισημαίνει ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς. Ο Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος παρευρέθηκε στην κοπή της πίτας της Ροδόπης, δίνει τις πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Στην ανάγκη να στηριχθούν βάσει συγκεκριμένου σχεδίου επιχειρήσεις Ροδόπης που πλήττονται από τη συνοριακή σχέση με τη Βουλγαρία λόγω του φθηνότερου κόστους διαβίωσης, επέμεινε ο πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Γιώργος Καβαθάς. Ο Γιώργος Καβαθάς ανέφερε ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Είναι ένα δύσκολο θέμα, αλλά πρέπει να βρεθεί τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα που θα οδηγεί σε μαρασμό της επιχειρήσης Ροδόπης. Ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζει και η περιοχή εδώ της Ροδόπης και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι η δυνατότητα που υπάρχει μέσω της συνοριακής διάβασης και της εισόδου στη χώρα επαγγελματιών αφενός από την γειτονική χώρα και οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ταυτόχρονα το αντίστοιχο πρόβλημα που έχουμε της φυγής πάρα πολλών Ελλήνων
οι οποίοι περνούν για αγορές τους και τα χρήματα περνούν προς όφελος της οικονομίας της Βουλγαρίας. Είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Είναι ένα δύσκολο θέμα, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, αλλά πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα που θα οδηγήσει σε μαρασμό τις επιχειρήσεις της Ροδόπης. Τέλος, ο κ. Καβαθάς, περιγράφοντας την ασφιχτική κατάσταση που επικρατεί στις επιχειρήσεις, ανέφερε ότι το 80% των αυτοασφαλισμένων επιλέγουν την πρώτη χαμηλότερη βαθμίδα ασφάλισης, απαριθμώντας τα τρία βασικά προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Πρώτο πρόβλημα ήταν η έλλειψη ρευστότητας και ταμιακών διαδεσίμων, γιατί όπως ανέφερε, μία στις δύο επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας. Δεύτερον, τη μη ύπαρξη τραπεζικών χρηματοδοτικών εργαλείων και τέλος, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Ειρήνη Χαριτονίδου, κυρίες και κύριοι, ορκίστηκε νέα αντιδήμαρχος τουρισμού, πολιτισμού και παιδείας στο Δήμο της Ξάνθης. Η νέα αντιδήμαρχος ανταποκρίθηκε θετικά και αποδέχθηκε άμεσα την πρόσκληση συνεργασίας του Δημάρχου Ξάνθης, Μανώλη Τσέπελη. Η νέα αντιδήμαρχος αναλαμβάνει αμυστή τη θέση, δηλώνοντας πως είναι μεγάλη τη στιγμή η ανάληψη των συγκεκριμένων καθηκόντων. Νέα κάτοχο απέκτησε η θέση του Αντιδημάρχου Τουρισμού και Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης. Ο Δήμαρχος Μανώλης Τσέπελης όρισε ως νέα Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Πολιτισμού και Παιδείας την Ειρήνη Χαριτονίδου. Η νέα Αντιδήμαρχος ανταποκρίθηκε θετικά και αποδέχθηκε άμεσα την πρόσκληση συνεργασίας. Ο Δήμαρχος Ξάνθης καλωσόρισε την κυρία Χαριτονίδου, σημειώνοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξαρτήτως ιδεολογιών, με ιδέες και όρεξη για δουλειά. Παράλληλα, την ευχαρίστησε θερμά γιατί, όπως σημείωσε, αποδέχτηκε την πρότασή του, καθώς η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει ιδεολογίες και κόμματα. Υπάρχει κοινωνία και εμείς. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα κομμάτι πραγματικά ο κόσμος θέλει, αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να τους προσφέρουν, να τους δίνουμε δυνατότητα ως διοίκηση πλέον να λειτουργήσουμε και να έχουμε αποτελέσματα. Και ιδιαίτερα το λέω σε σένα, ξεπερνώντας και τους ιδεολογικούς φραγμούς. Εδώ η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει ιδεολογίες και κόμματα, υπάρχει κοινωνία και εμείς. Από την πλευρά της, η Ειρήνη Χαριτονίδου ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την τιμή, αλλά και την αποδοχή της σκέψης της να αναλάβει τη θέση αυτή, αμυστή και δήλωσε πως είναι μεγάλη τη στιγμή η ανάληψη των συγκεκριμένων καθηκόντων. Ενώ καταλήγοντας, η κυρία Χαριτονίδου ανέφερε ότι με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε και να προσφέρουμε σε αυτή την πόλη, ώστε να αναπτυχθεί στο βαθμό που θέλουμε και ονειρευόμαστε. Δήμαρχε, με τη σειρά μου θέλω να σε ευχαριστήσω για την απόφασή σου να με ορίσει αντιδήμαρχο πολιτισμού, τουρισμού και παιδείας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Εύχομαι να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Σε ευχαριστώ επίσης που αποφασίσαμε από κοινού η θέση αυτή να είναι άμυστη. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε και να προσφέρουμε σε αυτή την πόλη και να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να αναπτυχθεί στον βαθμό που εμείς θέλουμε και ονειρευόμαστε. Επιστολή στην Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως απέστειλε η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εστιάδας αλλά και στις διοικήσεις των δύο τμήματων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δοσολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Στην επιστολή τονίζεται ότι η δημιουργία ξενόγλωσσου τμήματος θα τονώσει ακόμη περισσότερο την τοπική κοινωνία της Ορεστιάδας. Επιστολή στην Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως αλλά και στις διοικήσεις των δύο τμήματων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα απέστειλε η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών της περιοχής με αίτημα την ίδρυση ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών. Στην επιστολή τονίζεται ότι η ίδρυση ενός προπτυχιακού αγγλόγλωσσου προγράμματος αρχικά θα τονίσει την εξωστρέφεια του τμήματος και της σχολής γενικότερα με την έλευση ξένων φοιτητών από χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δυναμώσει και θα τονώσει το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό αποτύπωμα της νέας Ορεστιάδας. Θα τονώσει την επισκεψιμότητα και διαμονή στην πόλη φοιτητών από το εξωτερικό, τονώνοντας οικονομίες κλίμακας της πόλης. Επίσης, δυνητικά θα μπορέσουν να καλυφθούν οι απώλειες από την εφαρμογή της ελάχιστης βάσης αγωγής και τέλος θα καταστήσει ο δύναμος στην ακαδημική γεωγραφία της ευρύτερης περιοχής της Θράκης, όπου λειτουργούν ήδη ξενόγλωσσα τμήματα όπως στο Πανεπιστήμιο της Αδριανούπολης και στο Πανεπιστήμιο της Ταράζα Γόρα. Τέλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Χρήστος Τσιομπανίδης τονίζει ότι γίνεται προσπάθεια μέσω διάφορων προτάσεων και ιδεών να καλυφθεί το κενό που δημιουργεί το έλλειμμα φοιτητών στην περιοχή λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής, καθώς θεωρεί προτεραιότητα να ενταχθεί στην κοινωνία της Ορεστιάδας ο φοιτητικός τουρισμός για να τονώσει ακόμη περισσότερο την τοπική κοινωνία. Για την ενέργεια με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής, βράβευσε ο Δήμος Τοπίρου τρεις νέους ανθρώπους, κατοίκους της περιοχής. Οι τρεις μαθητές του Δευτέρου ΕΠΑΛ Ξάνθης διέσωσαν επιβαίνοντες οχήματος, το οποίο για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας του. Βραβεύτηκαν τρεις νέοι κάτοικοι του Δήμου Τοπίρου, εκ των οποίων οι δύο μαθητές του Δεύτερου ΕΠΑΛ Ξάνθης που διέσωσαν τρεις επιβαίνοντες από όχημα, το οποίο για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας του επί της δημοτικής οδού Δάφνης Αβάτου και που ύστερα από την ακινητοποίησή του πήρε φωτιά και καταστράφηκε.
Ο Μάρκος Αγγελάκης, ο Παναγιώτης Νικολαίδης και ο Αγάπης Νιναχίδης βραβεύτηκαν στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπίρου για την προσφορά τους στους συνανθρώπους τους. Για υπερηφάνεια και αισιοδοξία για την νεολαία του τόπου μιλάει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Τοπίρου. Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση. Η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπίρου ήταν μια συνεδρία που μας γέμισε υπερηφάνεια και αισιοδοξία για το μέλλον αυτής της χώρας. Διότι βραβεύσαμε τρεις νέους συνδημότες μας, τρεις νέους συμπολίτες μας για την προσφορά τους στον συνάνθρωπο. Ο Δήμαρχος κ. Μίχο Γλουθωμάς, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπίδης Βασίλειος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι με κίνδυνο της ζωής τους έσωσαν τρεις συνανθρώπους μας από βέβαιο θάνατο. Περιβαλλοντολογικός σταθμός παρατήρησης ποιότητας αέρα τοποθετήθηκε στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Το σταθμό σχεδίασαν, ανέπτυξαν και κατασκεύασαν τα μέλη του Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης με σκοπό τη μέτρηση της αξιολόγησης της ποιότητας του αέρα. Περιβαλλοντικό σταθμό παρατήρησης έχει πλέον η Αλεξανδρούπολη, ο οποίος βρίσκεται στην κεντρική είσοδο του Δημαρχείου και δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνονται για την ποιότητα του αέρα σε αληθινό χρόνο στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για μια μελέτη που ανέπτυξαν και κατασκεύασαν μέλη του Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης και μάλιστα έγινε ο λόγος που ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης απέσπασε βραβείο στα Best City Awards 2023. Μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να συνεργάζεται και να έχει αποτελέσματα με τις συλλογικότητες της περιοχής. Μια συλλογικότητα την οποία γνωριστήκαμε το 19 όταν ξεκίνησα, ήταν ο Σύλλογος Τεχνολογίας Θράκης. Βάλαμε μια σειρά από στόχους. Ένας από αυτούς ήταν να παρέχουμε υπηρεσίες στους πολίτες δωρεάν. Πώς, κάνοντας αυτή την εφαρμογή και έχοντας live streaming, όπως και ισχύει στην πράξη, πληροφορίες περιβαλλοντικές. Δηλαδή, τι έχει η ατμόσφαιρα σαν δεδομένα, σαν στοιχεία, αυτά να τα συλλέγει η δική σας η εφαρμογή και να τα κοινοποιεί στους δημότες. Αυτό είναι κατασκευή δική σας, είναι μια συλλογικότητα της περιοχής μας και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τον... Ναι, και το σημαντικό είναι ότι αυτό αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Συλλόγου, που μέλη του Συλλόγου με τις ιδέες του καθένας, από τις εμπειρίες του καθένας, ουσιαστικά συλλογικά φτιάχτηκε αυτή η εφαρμογή. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης Μάριος Ζήκος αναφέρει ότι ο Σύλλογος αποτελείται από ευρύτες που σκοπό έχει να πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια αλλά και να δημιουργούνται κατασκευές σχετικά με την τεχνολογία που να έχουν αποδοχή από τους πολίτες. Είναι ένα σύλλογος που ιδρυθήκαμε το 2017, αποτελείται από μέλη και φίλους της τεχνολογίας από την Αλεξανδρούπολη και γενικότερα από τον Εύρο, αλλά έχουμε και μέλη τα οποία είναι ευρύτες και είναι αυτή τη στιγμή αλλού στην Ευρώπη. Στόχος μας είναι να κάνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια, κατασκευές, πράγματα σχετικά με την τεχνολογία, κοιτώντας να έχει κάποια... Να έχουν και δράσεις και κάποια αποδοχή από το ευρύτερο κοινό. Την παρουσίαση του σταθμού περιβάλλοντος και τι μπορεί αυτός να προσφέρει έκανε μέλος του Συλλόγου Τεχνολογίας Θράκης και συντελεστής του όλου εγχειρήματος Γιάννης Μπουρκέλης. Θα σου πω 5 πράγματα τι βλέπουμε εδώ και πώς λειτουργεί. Καταρχάς είναι ο σταθμός η απεικόνηση. Αυτό ήταν με μια πρόταση που έγινε από τον κύριο Δήμαρχο και από τους συνεργάτες από το Σύλλογο για το πού να τοποθετηθεί, που μας βοήθησε αρκετά και είναι και σε ωραίο μέρος. Και υπάρχει και το μηχάνημα επάνω, το οποίο γίνεται η συλλογή, η καταγραφή των δεδομένων. Εκεί βρίσκονται οι αισθητήρες. Αυτά αποστέλλονται ασύρματα σε έναν σερβερ που είναι ανοιχτού κώδικα, λέγεται ThingsBoard, και απεικονίζονται εδώ πέρα στην οθόνη. Τι βλέπουμε εδώ? Είναι σε πραγματικό χρόνο. Κάθε περίπου 1,5-2 λεπτά παίρνει μία μέτρηση αυτό. Η θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή, που είναι 10 βαθμούς, η υγρασία, τώρα βρέχει έξω. Φουλ υγρασία. Είναι φουλ. Η ατμοσφαιρική πίεση που είναι αρκετά χαμηλή, όταν χαλάει ο καιρός πέφτει, όταν φτιάχνει ο καιρός ανεβαίνει. Ο περιβαλλοντικός σταθμός δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να σκανάρουν με το κινητό τους τηλέφωνο το barcode και να έχουν την εφαρμογή στο κινητό τους σε πραγματικό χρόνο. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει το QR code που μπορεί κάποιος πολίτης με το κινητό του έρχοντας, αν δει εδώ πέρα, να το σκανάρει και να μπει και να δει στην σελίδα αυτό που βλέπει εδώ, να το δει στο web σε πραγματικό χρόνο στο κινητό του ή στον υπολογιστή του. Το άνοιξε. Και
και μπορεί να το έχει μετά στο κινητό του και να το παρακολουθεί από το κινητό του. Κλείνοντας τόσο ο πρόεδρος του Συλλόγου Μάριος Ζήκος όσο και ο Γιάννης Μπουρκέλης καλούν τους πολίτες που έχουν καινοτόμες ιδέες να συμμετέχουν στο Σύλλογο Τεχνολογίας Τράκης και με τις γνώσεις τους να εργαστούν όλοι μαζί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όποιος θέλει και θέλει να συνεισφέρει, να το εμπλουτίσουμε, δηλαδή να το κάνουμε και καλύτερο, μπορεί να επικοινωνήσει εδώ με το Σύλλογο, να έρθει στην ομάδα, να δούμε τι μπορούμε να προσθέσουμε. Και πλέον μπορεί να πάρει κάποιος και να το αντιγράψει και να το βάλει και κάπου αλλού, σε κάποιον άλλο χώρο και να κάνει ό,τι θέλει. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης ξύλωσε την κατασκευή πάνω από το συντριβάνι που βρίσκεται στο κέντρο της πλατείας, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα θα αφαιρεθεί και η κατασκευή του συντριβανιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αφαίρεση της μεταλλικής κατασκευής δεν είναι προσωρινή και δεν οφείλεται στις τραγικές λαογραφικές εορτές και στο ξανθιώτικο καρναβάλι, αλλά θα είναι μόνιμη. Το πρωί της 5ης, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης ξύλωσε την κατασκευή πάνω του συντριβάνι που βρίσκεται στο κέντρο της πλατείας της Ξάνθης. Τις εργασίες επίβλεψε ο πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού Ηλίας Ασκαρίδης, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα θα αφαιρεθεί και η κατασκευή του συντριβανιού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η αφαίρεσή του δεν είναι προσωρινή και δεν οφείλεται στις θρακικές λαογραφικές εορτές και στο ξανθιώτικο καρναβάλι, αλλά θα είναι μόνιμη. Μαθήματα ανώδυνου τοκετού για μέλουσες μητέρες λαμβάνουν χώρα στην Αλεξανδρούπολη. Ο πρώτος κύκλος ολοκληρώθηκε, ενώ θα ακολουθήσουν και νέες συγκεντρώσεις το επόμενο διάστημα. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, σε συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού, διοργανώνουν μαθήματα ανώδυνου τοκετού με την εθελόντρια ΜΕΑ και εκπαιδεύτρια βρεφικού μασάζ Μαρία Σαχτούρη. Οι συνεδρίες αφορούν στην παράδοση μαθημάτων προετοιμασίας για φυσιολογικό τοκετό, συμβουλευτική και υποστήριξη γονέων κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και ελοχίας. Ο πρώτος κύκλος συναντήσεων που πραγματοποιούνται στον 4ο όροφο του Δημοτικού Οδείου Αλεξανδρούπολης ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα γιατί ολοκληρώνεται ένας πρώτος κύκλος εκπαίδευσης εθελοντικής προσφοράς εδώ από την κυρία Μαρία Σαχτούρη, που έχει να κάνει σε σχέση με την εκπαίδευση των ζευγαριών σε θέματα τοκετού, διαχείρισης των στιγμών του τοκετού και αμέσως, κατ' χρονικό διάστημα αμέσως μετά. Εδώ κυρία Σαχτούρη, εθελόντρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης, γιατί αυτή η συγκεκριμένη παροχή είναι σε σύμπραξη με το Δίκτυο Εθελοντών του Δήμου, παρέχει συμβουλευτική για ανώδυνο τοκετό, καθώς και οδηγίες μάλαξης των νηπίων για μετά τον νέο τοκετό, γενικότερα στήριξη των ζευγαριών, γιατί εδώ η παρουσία δεν είναι μονάχα των υποψήφιων μαμάδων, είναι και των συζύγων τους, των συντρόφων τους, έχει να κάνει σε σχέση με την διαχείριση κατά τη διαδικασία ενός φυσιολογικού τοκετού και για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ολοκληρώνουμε σήμερα τον πρώτο κύκλο, αρκετά 3 ώρα μέσα σε μία εβδομάδα, από την προηγούμενη Τετάρτη αν δεν κάνω λάθος, και ξεκινάει αμέσως μετά ένας επόμενος κύκλος μαθημάτων, παρουσιάσεων, εδώ στον 4ο όροφο του Δημοτικού Οδείου της Αλεξανδρούπολης. Μπράβο στη Μαρία, μπράβο και στα νέα ζευγάρια που δέχονται έτσι την συνεργασία αυτή και μας χαροποιεί, διότι όταν υπάρχει έντονη η παρουσία και κυρίως είναι ευχαριστημένα τα ζευγάρια από τη δράση μας, αυτή μας δίνει κίνητο ώστε να τις πολλαπλασιάσουμε και γιατί όχι να τις έχουμε και σε σταθερή βάση στο πλαίσιο εθελοντικής δραστηριοποίησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Στο πλαίσιο των εθελοντικών δράσεων, όπως είπε και ο Δήμαρχός μας, πραγματοποιούνται αυτά τα μαθήματα. Έχει αποδείξει μέχρι τώρα την ευαισθητοποίησή του σε θέματα γονεϊκότητας και συνεχίζει να το κάνει. Αποφασίστηκε να γίνει αυτός ο κύκλος μαθημάτων που αφορούν την προετοιμασία για τον τοκετό. Τον έχουμε αφήσει στην άκρη και τον όρο του ανώδυνου, γιατί ο ανώδυνος δεν υπάρχει. Οπότε προετοιμάζουμε τα ζευγάρια για τον επερχόμενο τοκετό. Στηρίζουμε τους γονείς όσον αφορά το κομμάτι του θυλασμού και της περιποίησης των νεογνών τους, που είναι πολύ σημαντικό. Η ΜΕΑ Μαρία Σαχτούρη, κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου των συναντήσεων, έδωσε σημαντικές πληροφορίες στις μέλουσες μητέρες και για το θυλασμό. Με το ένα κοντρολάρουμε το κεφάλι και με το άλλο το στήθος. Πιέζοντας το πάνω μέρος του μαστού, εντάξει, ώστε η θηλή να έρθει προς τα πάνω και να κουμπίσει, είπαμε, τον ουρανίσκο και να ενεργοποιηθεί η θηλαστική κίνηση. Άρα είμαστε σε πολύ άνετη στάση, ακουμπώντας πίσω. Έτσι, το μωρό μας το έχουμε εξαπλωμένο, δεν έχει βάρος ώστε να πιεζόμαστε και να ζοριζόμαστε. Κοντρολάρω το κεφάλι και με το άλλο το στήθος. Μία στάση είναι αυτή.
τη δοκιμάσουμε στην πορεία, να τη δούμε. Έτσι είπαμε, εκτός από το μαξιλάρι φυλασμού που είναι μια ευκολία για μας, μπορούμε και με ένα απλό μαξιλάρι ύπνου, μαξιλάρι σαλονιού, να βάλουμε πάνω το σολιδεντάκι, μια πάνω αγκαλιάς και να μπορούμε να φυλάσουμε άνετα. Ο φυλασμός πρέπει να είναι άνετος, να μην μας κουράζει, να είμαστε άνετα, σε ορθή στάση. Το μωρό όσο πάει θα βαραίνει, οπότε δεν πρέπει να έχουμε το βάρος του πάνω μας και να πιεζόμαστε. Και ο φυλασμός πρέπει να είναι μια ευχάριστη κατάσταση. Να μην ξανασχετούμε, να μην κουραζόμαστε, να μην πονάμε. Στην εκπομπή 2 μαζί της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης ήταν καλεσμένος ο δημοσιογράφος Νίκος Αρβανίτης, σχολιάζοντας για τα τελευταία θέματα της επικαιρότητας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ύστερα από τις παρετήσεις τελεχών της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και τις δηλώσεις του βουλευτή ΠΑΣΟΚ Χάν Αχμέτ ότι κράτησε όρθιο το ΠΑΣΟΚ στη Ροδόπη. Είχαμε ένα έντονο τριήμερο, μπορεί να πει κανείς. Είχαμε επετείους, είχαμε εκδηλώσεις, είχαμε ανακοινώσεις, είχαμε αρθρογραφία πλούσια και από τον μειονοτικό τύπο και από τον δικό μας τύπο, εδώ τον τοπικό, ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, απαντήσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παρετήσεις στο ενδιάμεσο, έτσι. Ναι, και τι δεν είχαμε. Για ξεκίνα να μας λες τι έγινε αυτές τις ημέρες στην Κομωτινή και όχι μόνο. Είχαμε ηχηρές παρουσίες, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, είχαμε δημάρχους, είχαμε τον Οντέρ Μουμίν έτσι σε εκδηλώσεις των παρακρατικών δομών. Εντυπωσιακά όλα όσα είδαμε. Νομίζω ότι όσοι μας παρακολούθησαν την προηγούμενη εβδομάδα διεπίστωσαν πως όσα είπαμε δεν είναι φαντασιοκοπήματα, αλλά επαληθεύονται από τα γεγονότα. Οπότε και ο αγαπητός ο Ντέρ Μουμίν δεν είναι παράφρον και άφρον, αλλά ξέρει τι λέει, πώς το λέει και είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος και είναι ένας από όλους που επιβουλεύονται και απεργάζονται σχεδίο κατά της χώρας. Και βεβαίως όταν μιλούσαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι απεδείχθη πλέον από τις εσωτερικές τους διεργασίες ότι και εκεί έχουν αντιληφθεί πολύ καλά το σχέδιο και της Τουρκίας αλλά και του εσωτερικού ΣΥΡΙΖΑ που συνεργάζεται με την Τουρκία. Και αν πάμε και στο ΠΑΣΟΚ, στο ΚΙΝΑΛ, οι επιλογές και μόνο του κυρίου Ανδρουλάκη στην Ξάνθη και στην Κομωτινή επιβεβαιώνουν αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά, ότι από την Ξάνθη έχουμε μετεγραφές προξενικές προς την Ροδόπη και αυτό θα δώσει τον τόνο, δυστυχώς, στο μέλλον και στον Εύρο. Τώρα, ξέρεις, αυτά είναι θέματα πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολύ λεπτά και αναρωτιέμαι αν πραγματικά έχουν απήχηση όλα αυτά που συζητάμε στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ, στην Κουμουνδούρου, οπουδήποτε. Γιατί, για παράδειγμα, τώρα με τις δύο ηχηρές παρετήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, δύο ικανότατων στελεχών, δύο παλαιών στελεχών, δύο ανθρώπων, ενός άντρα και μίας γυναίκας, που θα τους φιλοξενήσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΔΕΛΤΑ Τηλεόρασης αργότερα και θα μιλήσουν ανοιχτά για αυτό. Όταν λοιπόν βάζουν μπροστά το τουρκικό προξενείο λέγοντας ότι όλη η ιστορία οδηγείται εκεί και ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ της Ροδόπης πάει όπου φυσάει ο άνεμος αλλά τελικό προορισμό έχει το τουρκικό προξενείο, είναι πρόβλημα. Όλα ξεκίνησαν από τον κύριο Οσγκιούρ Φερχάτ. Όλα ξεκίνησαν από τον Ίασμο. Εάν κατανοήσουμε ότι ο Ίασμος Ροδόπης είναι ένα περίεργο εγχείρημα του τουρκικού προξενείου για πολλούς λόγους και κυρίως θα έλεγα τοπικούς γεωστρατηγικούς, γεωοικονομικούς και γεωπολιτικούς. Αν εκτιμήσουμε ότι ο Ίασμος
Ο οικισμός του Ιάσμη, αν δεν κάνω λάθος, έχει 60% χριστιανικό πληθυσμό στο εκλογικό σώμα και έχει και 36% όλος ο Δήμος. Σωστά. Ο Ιάσμος από τότε που ενσωματώθηκε με το Σώστη, που έχει 85% μουσουλμανικό στοιχείο στο εκλογικό σώμα, και αυτό ήταν η επιλογή του κυρίου Πεταλωτή και του κυρίου Ραγκούση και στελεχών του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Ροδόπη. Και φτάσουμε σήμερα και δούμε ότι ο Γιώργος Πεταλωτής επιστρέφει στην Κομοτηνή μετά από 11-12 χρόνια απουσίας. Έχει στο ψηφοδέλτιό του την κυρία Συμπέλη Μουσταφάγλου, που είναι τρόφιμος εκλογικός και πολιτικός του προξενείου. Και αυτό το σχήμα μαζί με τον Μπουχάν Μπαράν στην ουσία τι κάνει, νομοποιεί τις πολιτικές του παρακράτους του τουρκικού που συνεργάζεται με τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν είναι δυνατόν. Η ερώτησή μου είναι η εξής: είναι ψηλά γράμματα για το ΠΑΣΟΚ αυτά? Όχι, Κατερίνα μου. Το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, επέλεξε να συνεργαστεί με το τουρκικό προξενείο, συνεργαστεί με την Τουρκία, αποδεχόμενος τη δράση των παρακρατικών δομών, έτσι όπως ο επίορκος και εγκαλούμενος βουλευτής του κ. Μπουχάν Μπαράν πράττει. Αυτή δηλαδή είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι ο κ. Ιλχάν Αχμέτ δεν έχει απολέσει ούτε την κουλτούρα του, την οτροπία του, ούτε τις πεπιθήσεις του, ούτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε μια ζωή εντός της μειονότητας. Ο Ιλχάν Αχμέτ αντέδρασε στις πρακτικές του τουρκικού παρακράτους. Αυτό πρέπει να κάνουμε αυτή την διαφοροποίηση και την επισήμαση. Όμως, το τουρκικό παρακράτος επιλέγει μια σκληροπυρηνική ριζοσπαστική συμπεριφορά, η οποία θα οδηγήσει τα πράγματα ή θέλει να τα οδηγήσει σε κάποιες καταστάσεις που εμείς ακόμα καλό είναι να μην τις προδιαγράφουμε, αλλά προς τα εκεί οδηγείται το πράγμα. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αντί να επενέσει και αντί να ανταμείψει και αντί, πάση περιπτώσει, να στηρίξει τον Ιλχάν Αχμέτ, ο οποίος έχει και ο ίδιος δεχτεί απειλές και για τη ζωή του και για τη ζωή των συνεργατών του και της οικογένειάς του. Και έχει περάσει πολύ δύσκολα και επικοινωνιακά, γιατί δέχεται σφοδρές επιθέσεις από τον μειονοτικό τύπο, έτσι. Είναι σε εμπάργο, Καταρίνα, ο Ιλχάν Αχμέτ. Ακριβώς. Έχει καταθέσει συνολικά 300 τόσες, 315 νομίζω ερωτήσεις. Το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο 1,5 χρόνο, το τελευταίο 18 μήνο, περίπου στις 40 ερωτήσεις. Και στα μειονοτικά μέσα είναι ζήτημα να βρει κανείς καμιά δεκαριά αναφορές, και όποιες βρει δηλαδή θα είναι όλες εναντίον του και μάλιστα με το χαρακτηρισμό του προδότη. Αυτή τη στιγμή ο Ιλχάν Αχμέτ πέφτει θύμα και της ενδομειονοτικής σύγκρουσης και του κανιβαλισμού αυτού που το προξενείο έχει πλέον εξαπολύσει, και της αδυναμίας του ελληνικού κράτους να προστατέψει τον Ιλχάν Αχμέτ, ο οποίος έχει ορκιστεί στο ελληνικό σύνταγμα και το τηρεί. Ενώ ο Μπουρχάν Μπαράν όχι μόνο δεν το τηρεί, αλλά απειλεί και όλους εμάς. Και τον απλό λαό και τους αντιφρονούντες και τους δημοσιογράφους. Ναι. Και βεβαίως ο Μπουρχάν Μπαράν είναι και αγαπητός και φίλος και του φίλου μας του κυρίου Ντερμουμίν. Και αρχίζουμε πια μια άλλη μεγάλη ιστορία. Πώς ναι, αλλά βεβαίως συνεδρίες δεν κάνουν μαζί. Χτες όμως συνεδρίες δεν κάνουν μαζί, διότι χτες ο κύριος Ντερμουμίν ήταν και στην Τουρκική Ένωση, στην αυτοαποκαλούμενη Τουρκική Ένωση Νεολαίας στην Κομοτηνή. Είχαν επέτειο άλλωστε. Ο Μπουρχάν Μπαράν πηγαίνει στον Ίασμο και στηρίζει τον υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Οζγιούφερ Χατ, μαζί με τον έτερο Ιμάμ Τζανέρ. Ξέρετε, ο τουρκισμός έχει διάφορες. Οι φορείς του τουρκισμού στην περιοχή έχουν διάφορες αποστολές. Ο κάθε ένας έχει το δικό του ρόλο. Κάπου όμως αυτοί συγκλίνουν. Αυτή τη στιγμή όλοι μαζί είναι εναντίον του Ιλχάν Αχμέτ. Όχι του Ιλχάν Αχμέτ ως πρόσωπο, του Ιλχάν Αχμέτ ως πρακτική. Δηλαδή, ο Ιλχάν Αχμέτ είναι ο μόνος μειονοτικός που τα τελευταία 40 χρόνια, από όσο εγώ παρακολουθώ τη διπλωματική ιστορία της περιοχής, που ετάχθη αναφανθών υπέρ του ελληνικού συντάγματος και βάσει λεπτός παίζει με τους κανόνες. Ναι. Όλοι οι άλλοι αυτή τη στιγμή κάνουν τα πάντα για να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση. Και αντί ο Ιλχάν Αχμέτ να υποστηριχθεί, ο Γιώργος Πεταλωτής στηρίζει τον τουρκισμό, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από την Συμπέλη Μουσταφάγλου ή τον Μπουχάν Μπαράν, και όλοι αυτοί σφυρίζουν αδιάφορα.
Τετράμινη παράταση στο πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας σε Δήμους και Περιφέρειες έδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Στόχος του τρέχοντος προγράμματος κοινοφελούς εργασίας, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες. Παρατείνεται για 4 μήνες το πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλους φορείς. Την παράταση του προγράμματος ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης. Η πρόσθετη χρηματοδότηση θα είναι της τάξης των 42 εκατομμυρίων ευρώ. Αν και το τρέχον πρόγραμμα απευθυνόταν σε 25.000 ωφελούμενους ανέργους, εντούτοις το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε οδήγησε στην κάλυψη 19.148 θέσεων. Αυτό το γεγονός δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση της εν λόγω παράτασης, αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του. Υπεγράφει από τον Υπουργό Εργασίας, τον Κωστή Χατζηδάκη, η παράταση των κοινοφελών ατόμων εργασίας, τα οποία λήγανε τον Φεβρουάριο, τέλη Φεβρουάριο, δόθηκε τετράμινη παράταση εργασίας σε αυτούς τους δημότες που απασχολούνται από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και έτσι ακόμη 4 μήνες θα μείνουν στις θέσεις εργασίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ο αριθμός των ατόμων που απασχολούν και καλύπτουν αυτές τις κενές θέσεις είναι περίπου 100 άτομα και αυτά τα άτομα θα συνεχίσουν την εργασία τους και στο επόμενο χρονικό διάστημα και σε συνδυασμό με την προκήρυξη την οποία θα βγάλει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης τις επόμενες ημέρες για την κάλυψη κοινών οργανικών θέσεων 60 στον αριθμό, θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες σε όλους τους δημότες, σε όλους τους οικισμούς. Στόχος του τρέχοντος προγράμματος κοινοφελούς εργασίας που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων, με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού, όπως οι μακροχρόνιοι άνεργοι και άνεργοι με χαμηλά προσόντα. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά τη διαδικασία ένταξής τους στην αγορά εργασίας, αλλά και στη διασφάλιση της παροχής ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στους Δήμους και τις Περιφέρειες, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Η παράταση, η τετράμινη, γίνεται αυτόματα, δεν χρειάζεται να καταθέσουν κανένα δικαιολογητικό. Έρχεται συγκεκριμένο ΦΕΚ από το Υπουργείο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εργασία τους και μισθολογικά, ώστε να καλυφθούν όλες αυτές εδώ οι μέρες εργασίας. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί δίνει τη δυνατότητα καταρχήν στους ίδιους τους εργαζόμενους να έχουν για ακόμη 4 μήνες ένα μισθό για τις οικογένειές τους και για το Δήμο να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες για ακόμη ένα χρονικό διάστημα, το οποίο θα διαρκέσει αυτή η παράταση και σε συνδεσμό, όπως είπα προηγουμένως, με την πρόσληψη ακόμη 60 ατόμων μέσω ανταποδοτικών τελών στις υπηρεσίες καθαριότητας, θα έχουμε σε όλη την επικράτεια του Δήμου, από τον έναν οικισμό, από το πιο ακριτικό χωριό του μήκους του Δήμου, από την Κεμιστή και το Τρεφίλι μέχρι και τη Μέστη, καλύτερες υπηρεσίες προς όλους τους δημότες, προς όλους τους προέδρους των κοινοτήτων.